περιμένοντας την ερμηνευτική εγκύκλιο του 4172, η οποία θα απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το τρόπο φορολόγησης των αγροτών. Το γενικό πλαίσιο που μπορούμε να πούμε ότι ισχύει μέχρι τώρα είναι το εξής. Το 4172 καθορίζει ότι ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών, έτσι, για το 2014 θα είναι τελείως διαφορετικός, όπως πολλοί γνωρίζουν, έχουν ακούσει, σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες θα φορολογηθούν ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 21 και 29 του νόμου και με συντελεστή καθαρού κέρδους 13%. Να θυμίσω εδώ ότι ένας από τους τελευταίους νόμους ψηφίστηκε στις 31 Οκτώβριο 4305, ορίζει ότι και επί της διαφοράς, όταν η φορολόγηση γίνει με τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για τον αγρότη πάντα, θα ισχύσει και εκεί το 13% και όχι το 26% που είχε υποθεί αρχικώς. Αυτό που έχει όμως σημασία και μπορούμε να επισημάνουμε πλην του γενικού πλαισίου σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης είναι η ασάφεια και οι ερωτήσεις και τα ερωτηματικά μάλλον που υπάρχουν σε πολλά θέματα για τους αγρότες. Ενδεικτικά θα αναφέρω έτσι πώς θα χειριστούμε τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις, πώς θα χειριστούμε τα έξοδα των μελών της οικογένειας, μάλλον πώς θα χειριστούμε το κόστος εργασίας των μελών της οικογένειας που είναι ασφαλισμένα στο ΟΓΑ τα μέλη σαν έξοδο από την αγροτική εκμετάλλευση. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι ένα ερωτηματικό είναι και το θέμα των αποσβέσεων σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις του ζωικού βασιλείου, εντάξει, γιατί και αυτό είναι αγροτική εκμετάλλευση, δεν είναι μόνο το φυτό. Επίσης, τι θα γίνει σχετικά με την ιδιοχρησιμοποίηση της αγροτικής γης. Να σας θυμίσω ότι κάτι ανάλογο ισχύει και για τα καταστήματα, για τις επιχειρήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως αναφέραμε και στην αρχή, πλέον ο αγρότης είναι μια επιχείρηση. Έτσι, μια επιχείρηση και λειτουργεί με τους κανόνες μιας κλασικής επιχείρησης, αμυγός κλασικούς επιχείρησης. Τα ερωτήματα λοιπόν που μένουν να απαντηθούν έτσι, και που περιμένουμε την ερμηνευτική, να σας πω ότι ήδη έχουν παρέλθει 11 μήνες τώρα από την εφαρμογή του 4172, είναι αρκετά. Σε αυτό βέβαια μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αυτό νομίζω ότι το ξέρουν όλοι και το καταλαβαίνουν όλοι, είναι και της διοίκησης που δυστυχώς έχει αργήσει να βγάλει έτσι αυτή την ερμηνευτική και αποδεικνύεται μάλλον ότι πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με τα αγροτικά ζητήματα, θέματα, όχι όλοι φυσικά, μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα της αγροτικής παραγωγής. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον εγκαίρως, γιατί και εμείς με τη σειρά μας, όπως ξέρετε, θα πρέπει να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους αγρότες σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι και ιδιαίτερα υπαχθής σε σχέση με τον παλιό τρόπο του 2013. Να σας θυμίσω επίσης κάτι που ισχύει με τον 4305, που έχει κατ' επέκταση εφαρμογή και σε εμπορικές επιχειρήσεις, ότι ένας αγρότης που θα φορολογηθεί με τα τεκμήρια, όπως λέμε με τις διαπάνες διαβίωσης, έτσι ειδικότερα, θα έχει σαν συνέπεια να μην μπορεί να μεταφέρει τη ζημιά του, που μπορεί να έχει ενδεχομένως από τη φετινή του χρήση, στην επόμενη χρονιά. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, με την ιδιάζουσα περίπτωση και τον ιδιόμορφο παράγοντα των καιρικών συνθήκων, που ελοχεύει σε κάθε παραγωγή έτσι, των αγροτών, είτε του ζωικού είτε του φυτικού βασιλείου, αρχίζουμε και δημιουργούμε θέματα έτσι, υψηλών κερδών κατ' έτος. Αυτά και διάφορα άλλα, έτσι, περιμένουμε να μας τα διευκρινίσει, αν θέλετε, το Υπουργείο Οικονομικών, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας έγκαιρα, όπως είπα και προηγουμένως, και υπεύθυνα να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους αγρότες. Προς το παρόν, πλην των γενικών γνώσεων που έχουμε του πλαισίου, δηλαδή φορολόγησης, των γνωστών εξόδων που λίγο πολύ όλοι ξέρουν, θα έλεγα ότι αυτό που θα μπορούσε να κάνουν τουλάχιστον ο αγροτικός κόσμος γενικά είναι να κάνει μια άμεση έτσι, επαφή με τους συναδέλφους λογιστές, να ζητήσει τις γνώσεις τους έτσι, και τα φώτα τους σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης τον φετινό, για να μην βρεθούν δυστυχώς προεκπλήξεων για τη φετινή τους φορολογική δήλωση. Τουλάχιστον μέχρι να δούμε έτσι, ποιο θα είναι το ακριβές πλαίσιο έτσι, του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων του 2014.